Την υποψηφιότητα του κυρίου Κόκαλη, πώς τη βλέπετε? Τι να δω. Το σχολιάζετε? Πιστεύετε ότι είναι ένα όνομα που θα κάνει τη διαφορά, θα κάνει κάτι, είναι ένα όνομα για το όνομα, έχει σκοπιμότητες, τι? Για να είμαι ειλικρινής, όλο το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι από το Γλέζο στον Κόκαλη. Από το Γλέζο που ήταν το σήμα κατά τεθέν στις προηγούμενες εκλογές, στον Κόκαλη που είναι το σήμα κατά τεθέν σήμερα. Η οικογένεια Κόκαλη είναι ο λόγος για τον οποίο εφευρέθη ο όρος διαπλοκή. Ο όρος διαπλοκή εφευρέθη για τον Κόκαλη. Τι λέει ο όρος διαπλοκή? Ο όρος διαπλοκή λέει ότι στηρίζεις ένα κόμμα και έχεις αντάλλαγμα δουλειές τις οποίες παίρνεις από το κράτος. Αυτός είναι ο όρος διαπλοκή. Σε αυτούς που λένε ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας χειρός επιχειρηματίας από πίσω που έχει φιλικές σχέσεις και ενδεχομένως κάποιες έχει βοηθήσει με τον τρόπο του τον κύριο Μαρινάκη. Λέτε το Βαγγέλη το Μαρινάκη. Κοιτάξτε, εμένα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι κουμπάρος μου. Του έχω βαφτίσει το παιδί και με έχει παντρέψει προ-20ετίας. Είναι και φίλος. Είχαμε πάντα κάνει μία συμφωνία. Καμία σχέση με την πολιτική και η σχέση μας είναι καθαρά κοινωνική. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι επιχειρηματίας, δεν έχει καμία σχέση με πολιτικά θέματα. Εμένα προσωπικώς, όταν ήμουν στη Δημοκρατική Συμμαχία, ήταν αντίθετος με όλη του τις εφημερίδες κτλ. Άρα δεν υπάρχει πολιτική συνεργασία. Αυτό το οποίο υπάρχει σίγουρα είναι αυτό το οποίο αποκάλυψε χθες. Στη συνέδευση. Το οποίο εγώ, ας πούμε, δεν το ήξερα. Δεν ήταν μια κουβέντα την οποία γνώριζα. Αλλά το οποίο αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για τον κύριο Καλογρίτσα. Μιλάω για τον κύριο Καλογρίτσα, την εποχή των βοσκοτοπίων. Θυμάστε, της Αττικής, της Τράπεζας Αττικής, τα τελείωτα ιστορία. Και πάει, λέει, ένας υπουργός σε έναν επιχειρηματία. Και αφού του λέει ότι θέλω να μου νομιμοποιήσεις τη διαδικασία με τις άδειες, που εμείς ήμασταν φανατικά αντίθετοι, αν θυμάστε, είχαμε προσφύγει, είχαμε κάνει και απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας και όλα αυτά. Ο Μαρινάκης το νομιμοποιεί με τον τρόπο με τον οποίο έκανε και πάει από πάνω και του λέει: δώσε μου και 23 εκατομμύρια για τον Καλογρίτσα. Και επειδή αυτά τα 23 εκατομμύρια δεν τα έδωσε και επειδή δεν έβαλε και τους διευθυντές, διαμαγείας αρχίζει η δίωξη του Μαρινάκη. Και θεωρείται. Και έκανε το τρομερό αμάρτημα ο Μαρινάκης, του οποίου ο μπαμπάς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να δώσει 2 air condition και 3 laptop. Στην Όδε Πειραιά. Έλεος, παιδιά. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, από ένα σημείο και πέρα, θα κοροϊδευόμαστε.